Πανσέδες, μολόχες αλλά και ναντίνες φύτεψαν την Πέμπτη το πρωί στην περιοχή της Γαριβάλδη μαθητές της 6ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων. Τα παιδιά, φορώντας το χαμόγελό τους και τα γάντια τους, πήραν μέρος σε μια δράση που συντόνιζε η νέα αντιδήμαρχος Πρασίνου, Ελένη Βασιλείου. Η κυρία Βασιλείου έπιασε δουλειά μαζί με τα παιδιά και φύτεψαν τις γλάστρες και μοίρασαν ενημερωτικό υλικό στους κατοίκους και τους κατασταματάρχες της περιοχής, ώστε να φροντίζουν και κυρίως να ποτίζουν τα φυτά. Η κίνηση αυτή έχει διτό χαρακτήρα. Από τη μία ομορφαίνει την περιοχή και από την άλλη τα παιδιά μαθαίνουν συμμετέχοντας να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον. Η αντιδήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να πράξουν το ίδιο, δείχνοντας την αγάπη τους στα λουλούδια και στο πράσινο. Ό,τι φροντίζουμε μας φροντίζει, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Βασιλείου, ενώ παρακάλεσε τους πολίτες να μην κλέβουν τα λουλούδια από τις γλάστρες. Η δράση δεν θα σταματήσει εδώ, η δράση θα συνεχιστεί στις τοπικές κοινότητες και στις γειτονιές όλης αυτής της πόλης. Αυτό που θέλουμε είναι κυρίως να δώσουμε να καταλάβουν όλοι οι κάτοικοι ότι το πράσινο δεν είναι μόνο πηγή ζωής. Είναι επίσης αισθητική, είναι ποιότητα ζωής. Τα λουλούδια είναι κάτι τα οποία μας δημιουργούν ευεξία, είναι γύρω μας αυτό που ομορφαίνει την καθημερινότητά μας. Αυτό λοιπόν που ζητάμε από τους δημότες και από τους συμπολίτες μας είναι να καταλάβουν ότι δεν αφορά τη Δημοτική Αρχή, αλλά αφορά όλους τους δημότες και όλους τους πολίτες και κυρίως αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι διαβιούν σε χώρους που έχουν φυτευτεί. Παραδείγματος χάρη εδώ στη Γαριβάλδη θα παρακαλέσουμε και θα μοιράσουμε ένα φυλάδιο ενημερωτικό σε όλους τους επαγγελματίες για το πώς φροντίζουμε τα φυτά μας, το πότισμα, το ξεχορτάριασμα και γενικότερες πληροφορίες. Νομίζω ότι είναι μια προστιθέμενη αξία και για τους επαγγελματίες αλλά και για όλους τους συμπολίτες και για μας που καθημερινά πηγαίνουμε τις βόλτες μας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να μην κλέβουμε τα φυτά και να τα φροντίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ό,τι φροντίζουμε μάλλον μας φροντίζει και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που μου έκαναν την τιμή σήμερα του 3ου Δημοτικού Σχολείου, η 6η Δημοτικού του Μαρούτσιου, τα οποία ήρθαν εδώ πέρα και βοήθησαν στο φύτεμα. Μάθαμε να φυτεύουμε όλοι μαζί και μάθαμε πώς να φροντίζουμε το φυτό μας. Μου έκαναν πολύ μεγάλη τιμή και τα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Βασιλείου με τους συνεργάτες της στον τομέα Πρασίνου έχει ήδη θέσει προτεραιότητες και έχει κάνει χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση. Κάλεσε τους πολίτες να έχουν υπομονή, υπογραμμίζοντας ότι όλα τα αιτήματα αναφορικά με κοπές και καθαρίσματα θα υλοποιηθούν. Δίνουμε προτεραιότητα σε σχολεία και από εκεί και μετά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα παρεμβαίνουμε σε όλες τις περιοχές. Έχουμε βάλει κάποιους στόχους και κάποιες προτεραιότητες. Επειδή λοιπόν εγώ ανέλαβα στην καρδιά της άνοιξης και στην αρχή, αυτές οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι να φυτέψουμε και να ομορφύνουμε την πόλη. Φυσικά δεν σταματούμε την καθημερινότητά μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι στην καθημερινότητα προκύπτουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουμε και ένα προγραμματισμό. Αυτό που θα ήθελα να παρακαλέσω τους πολίτες είναι να έχουν υπομονή, δηλαδή τα αιτήματά τους θα ικανοποιηθούν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην ικανοποιηθούν. Κάνουμε όμως και εμείς σαν υπηρεσία ένα χρονοδιάγραμμα, δηλαδή δεν μπορούμε την επόμενη μέρα που θα μας ζητήσει θα έρθει ένα αίτημα πολίτη εμείς να τρέξουμε. Παραδείγματος χάρη έχουμε κάποιες προτεραιότητες, πρώτα τα σχολεία. Σήμερα είμαστε στην Ακαδημία, γιατί έχουμε κάποια θέματα με τις κάμπιες. Αυτό θα το βάλουμε σε προτεραιότητα. Ή αν υπάρχει ένα επικίνδυνο δέντρο, το οποίο είναι έτοιμο να πέσει, σαφώς θα πάμε πρώτα εκεί. Υπάρχουν τέτοιες εμβόλυμες καταστάσεις, όπως πολλές φορές είναι και οι καιρικές συνθήκες που μπορεί να μας βγάλει εκτός προγραμματισμού. Να είναι πάντως σίγουροι οι συμπολίτες μας ότι εμείς πάντοτε θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά τους. Ενθουσιασμένα δήλωσαν και τα παιδιά, που από τη μία κάλεσαν το Δήμο να διοργανώσει περισσότερες τέτοιες δράσεις και από την άλλη τους πολίτες να συμμετάσχουν και να φυτέψουν λουλούδια σε κήπους ή σε γλάστρες σε μπαλκόνια, ομορφαίνοντας τη ζωή. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Στο σπίτι σου φυτεύεις λουλούδια? Ναι, όταν έρχεται η άνοιξη στο μπαλκόνι. Τα προσέχεις? Ναι. Αν θα στέλνεις ένα μήνυμα στον κόσμο, στους πολίτες που είναι εδώ σε αυτή την πόλη, τι θα τους έλεγες για τα λουλουδάκια που φύτεψες σήμερα? Ότι ήταν πάρα πολύ ωραία και ότι όλοι πρέπει να βοηθάμε στη δεντροφύτευση, γιατί βοηθάει και εμάς. Θα πρέπει να τα προσέχουμε. Περιβάλλον, πάντα, ναι. Και για τον Δήμαρχο, τι θα του έλεγες για όσον αφορά τα λουλούδια πάντα και τα φυτά? Να οργανώσει δράσεις έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να βοηθήσουν. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να φυτεύουμε φυτά και στα σπίτια μας και εδώ. Και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό και ευχάριστο. Δεν δυσκολευτήκαμε καθόλου και νομίζω πως όλοι πρέπει να φυτεύουμε λουλούδια. Στο σπίτι σου φυτεύεις? Βοηθάω τη μαμά μου. Ναι, ήταν πολύ ευχάριστη. Ξανακάνεις? Άμα χρειαστεί και πρέπει.
σου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Πιστεύω πως όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό για να βοηθούν το περιβάλλον και για να αυξάνεται το οξυγόνο. Η διαδικασία, ναι, ήταν πολύ ευχάριστη και εύκολη και όλοι μπορούμε να φυτέψουμε για να δώσουμε ζωή και οξυγόνο. Και δεν είναι κάτι δύσκολο, 5 λεπτά από το χρόνο σου χρειάζεται και σώζεις έτσι τον πλανήτη. Ναι. Τι σου άρεσε πιο πολύ, ποιο λουλούδι σου άρεσε πιο πολύ από αυτά που φυτέψατε? Οι μολόχες? Οι μολόχες, ναι.